Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 22 Δεκεμβρίου και είναι τα νέα από την τηλεόραση του Άρτσα Ανεφράκης. Στην ομιλία του στην Αλεξανδρούπολη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ άλλων στην ανοιχτή προγραμματική διαβούλευση, αναφέρθηκε στη διαπλοκή, η οποία όπως είπε είναι ένα ξένο στοιχείο για το κόμμα. Μίλησε για την προσπάθεια που θα γίνει την επόμενη μέρα, αλλά επικεντρώθηκε και σε 7 σημεία που αφορούσαν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην ανοιχτή προγραμματική διαβούλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλεξανδρούπολη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ άλλων στην ομιλία του, αναφέρθηκε στη διαπλοκή, η οποία είναι ένα ξένο στοιχείο για το κόμμα. Μίλησε για τις προσπάθειες που θα γίνει την επόμενη μέρα, αλλά επικεντρώθηκε και σε 7 σημεία που αφορούσαν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διότι εμείς αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε ως κρίσιμη αποστολή το να συζητήσουμε το πώς μαζί θα οικοδομήσουμε ένα καλύτερο αύριο την επόμενη μέρα. Και αν θέλετε, αυτή είναι μια ουσιώδη διαφορά που έχουμε. Εμείς συζητάμε για το πώς θα ενώσουμε και θα οικοδομήσουμε. Κάποιοι άλλοι ασχολούνται με το πώς θα δικάσουν και θα γκρεμίσουν. Ούτε βέβαια τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, έναν άνθρωπο που προέρχεται από τη δεξιά, αναρωτιέμαι εγώ που έρχομαι από την αριστερά, τι να πω σήμερα. Είναι η κοινή μας βούληση να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα. Θα χρειαστεί σε όλους μας θάρρος, αντοχή, επιμονή, αποφασιστικότητα, ψυχραιμία, γιατί το ερχόμενο διάστημα θα είναι ένα κρίσιμο διάστημα. Θα μας χρειαστεί δύναμη για να δώσουμε τις μάχες που είναι μπροστά μας. Με κορυφαία, δεν το κρύβω, τη μάχη των εκλογών. Βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Και ακόμα μεγαλύτερη δύναμη όμως θα χρειαστούμε για την επόμενη μέρα, για να κάνουμε το χρέος μας απέναντι στον ελληνικό λαό, που είμαι βέβαιος ότι θα δώσει στον ΣΥΡΙΖΑ εντολή διακυβέρνησης, η οποία θα είναι και εντολή μεγάλης ευθύνης ταυτόχρονα. Αυτή τη δύναμη εμείς θέλουμε να την βρούμε μέσα από την επαφή μας με τους ανθρώπους της δουλειάς, τους ανθρώπους του καθημερινού αγώνα, μέσα από την αλληλεγγύη, την πίστη, τις ανεξάντλητες δυνάμεις του λαού μας. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται σε κάθε περιφέρεια, εμείς συναντάμε όλα εκείνα τα στοιχεία που συμπυκνώνουν την αποφασιστικότητα, τη σύνθεση, την ενότητα που αποτελούν για μας πηγή δύναμης. Πιστοποιούν αυτές οι εκδηλώσεις ότι η αισιοδοξία, η μαχητικότητα, η απόφαση να αλλάξουμε τα πράγματα μπορούν να νικήσουν κατά κράτος την εκστρατεία του φόβου. Αν θέλετε, είναι μια νίκη απέναντι στην προσπάθεια κάποιων να παραλύσει η κοινωνία από τον κατευθυνόμενο φόβο. Όπως άλλωστε εσείς εδώ στην Αλεξανδρούπολη το γνωρίζετε καλά, ο φόβος κάνει κακό στην υγεία των λαών και των εθνών. Εδώ στην Αλεξανδρούπολη που φυλάται Θερμοπύλες, πρέπει σήμερα να κηρύξουμε τον φόβο εκτός νόμου. Με βάση το δίκαιο που ορίζει ότι το συμφέρον του λαού και του έθνους είναι υπέρτατο αγαθό. Η διαφάνεια, ο έλεγχος, η δημοκρατία είναι το δικό μας φάρμακο για την αρρώστια που λέγεται διαπλοκή και έχει παραλύσει τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Είμαι όμως εδώ για να σας υποσχεθώ και να σας διαβεβαιώσω ότι θα ματώσουμε, ότι θα δουλέψουμε σκληρά, ότι θα σταθούμε όρθιοι, ότι δεν θα υποκύψουμε στους εκβιασμούς και ότι εν τέλει με το κεφάλι ψηλά και με αισιοδοξία θα τα καταφέρουμε. Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, θα γυρίσει σελίδα. Θα οδηγηθεί σε μονοπάτια δικαιοσύνης, προόδου, αξιοκρατίας, δημοκρατίας. Κρατήστε το αυτό. Η δημοκρατία είναι διέξοδος, όχι απειλή. Και η δημοκρατία θα νικήσει στον τόπο μας. Γεια σας. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ θερμά. Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Επιχείρησης για Ψυχνοσία και τη συνδρομή του Δήμου Κομωτινίας συγκεντρώθηκαν τρόφιμα όπως κρέατα και ψωμιά που μοιράστηκαν σε 300 περίπου άπορες οικογένειες. Μετά από πρωτοβουλία της Δημοτικής Επιχείρησης για Ψυχνοσία σε συνεργασία με το Δήμο Κομωτινίας συγκεντρώθηκαν τρόφιμα όπως κρέατα και ψωμιά που μοιράστηκαν σε 300 περίπου άπορες οικογένειες. Όπως αντιλαμβάνεστε, και αντιλαμβάνεται και ο κόσμος δηλαδή, οι σημερινές συγκυρίες, η οικονομική
δυσχέρεια που υπάρχει πολλές οικογένειες του Δήμου μας, αποφασίσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο της Γευσυγνωσίας και Δήτα Σφαγεία να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε μερικές μερίδες οικογένειες φαγητό. Το φαγητό το οποίο μπορούμε να προσφέρουμε εμείς σαν Γευσυγνωσία είναι το κρέας, το οποίο βάσει της, μαζί με τους εμπόρους του Δήμου Κομωτινής συνοηθήκαμε μας και κάναμε αυτή την δωρεά. Απλά έγινε η συνεργασία μεταξύ τους, ότι βρήκαμε κάτι ζώα τα οποία έπρεπε να τα σφάξουμε και μαζί με τους εκδότες φαγής, με την προσπάθεια αυτών δηλαδή, τα τεμαχίσαμε και τα φτιάξαμε σε συσκευασία για να μπορέσουμε να τα πάρει ο κόσμος, αυτός ο οποίος είναι μαζί με την κοινωνική υπηρεσία, δηλαδή σε συνδυασμό, να τα προωθήσουν σε αυτούς και να μπορέσουν να περάσουν αυτές τις μέρες, μια-δύο μέρες, σαν τα Χριστούγεννα, γιατί αυτές οι μέρες οι γιορτινές, σε όλους αυτούς τους δημότες μας που έχουν αυτή την ανάγκη, είναι πιο εφικτή και φαίνεται είναι πιο δύσκολες αυτές οι μέρες. Είναι γύρω για τις 300 οικογένειες. Το κρέας αυτό διατέθηκε για 300 οικογένειες. Εδώ με τον κύριο Αντιδήμαρχο της Κοινωνικής Υπηρεσίας, τον κύριο Γκαράνη, και με τις υπηρεσίες θα διατεθεί εδώ στις εγκαταστάσεις της σύντησης βάσει των εγγεγραμμένων που υπάρχουν στα Μητρώα των απόρων οικογενειών. Πιστεύω ότι να μην ξαναχρειαστεί να γίνουν τέτοιες ενέργειες, γιατί αυτό βέβαια δεν μας τιμά, με την έννοια ότι σαν ωραίος είναι ο θεσμός αυτός, αλλά καλύτερα να αποφεύγεται, να μπορούν δηλαδή ο κόσμος να μην σιτίζεται για να μπορεί να βρει τις δουλειές του και να μπορεί να τα απεξέλθει κανένα στους κανονικούς ρυθμούς. Κίνηση ασφαγεία, ναι, σε τέτοιες ημέρες όπως και Χριστούγεννα και Πάσχα είναι αυξημένες και οι δραστηριότητες είναι περισσότερες. Για την πρωτοβουλία αυτή μίλησε και ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Γκαράνης. Θα χαιρετήσουμε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Γευσυγνωσίας και τον πρόεδρο του, τον κύριο Τζενετίδη, για την απόφαση που πήραν να βοηθήσουν τους ανθρώπους της σύντησης, τους απόρους που έχουμε εδώ πέρα εγγεγραμμένους, ώστε να τους βοηθήσουμε παραπάνω φαγητό. Θεωρώ ότι είναι καταρχήν σημαντική συνεργασία και αυτό πρέπει να αναδείξουμε, την συνεργασία των εταιριών και των νομικών προσώπων του Δήμου μεταξύ τους, αλλά και με την κοινωνική υπηρεσία. Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική και πιστεύουμε να συνεχιστεί και στο μέλλον. Με βάση τις ανάγκες πάει και διοχετεύεται σε αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στο κέντρο σύντησης. Τώρα, το κέντρο σύντησης θα είναι ανοιχτό μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων, για να δώσουμε φαΐ στους πολίτες και επίσης θα ανοίξουμε μετά με τη Δευτέρα, πάλι μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, και θα ανοίξουμε μετά ξανά τη Δευτέρα ώστε να πάμε σε κανονική λειτουργία. Γραμμένοι εδώ είναι 160 άτομα. Αυτά είναι που εξυπηρετούνται από το κέντρο σύντησης. Έχουμε και το βοήθεια στο σπίτι που είναι περίπου άλλη τόση, οπότε μιλάμε για 300 γραμμένοι. Η Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής σε συνεργασία με τις εθελόντριες κυρίες συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης για τις άπορες οικογένειες και παιχνίδια για τα μικρά παιδιά, τα οποία και μοίρασαν σε μια κίνηση ανθρωπιάς λόγω και των εορτών, ενώ με πρωτοβουλία των παιδιών του κατηχητικού, ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμων επισκέφθηκε το σοφοριστικό κατάστημα Κομωτινής, προσφέροντας ένα ακόμα πλυντήριο και καθαριστικά. Είδη πρώτης ανάγκης για τις άπορες οικογένειες και παιχνίδια για τα μικρά παιδιά συγκεντρώθηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής σε συνεργασία με τις εθελόντριες κυρίες, όπου μοιράστηκαν σε μια κίνηση ανθρωπίας λόγω των εορτών σε άπορες οικογένειες. Ενώ με πρωτοβουλία των παιδιών του κατηχητικού, ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής επισκέφθηκε και το σοφρονιστικό κατάστημα Κομωτινής. Φέτος, όπως γνωρίζετε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ένα πρόγραμμα με τους αρτοποιούς της πόλεώς μας, τους οποίους και από αυτήν την θέση τους ευχαριστώ, καλύπτουμε το Δεκατιανό στα σχολεία, στα δημοτικά σχολεία της πόλεώς μας. Αυτή η επικοινωνία μας με τους δασκάλους και με τα σχολεία μας έφερε μπροστά σε μια καινούρια κατάσταση δεδομένη, σύμφωνα με την οποία οι οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο να μην έχουν, έτσι ας το πούμε, αυτές τις ημέρες αυτά που θα έπρεπε να έχουν. Και επειδή από τη Μητρόπολη έτσι αυτό είναι το σύνθημά μας, να μην λείψει από κανένα τραπέζι τουλάχιστον αυτές τις ημέρες ό,τι καλή η παράδοση και τα έθιμά μας τα ελληνικά. Γι' αυτό αποφασίσαμε σε συνεργασία με τα σχολεία και ευχαριστώ και τους διευθυντές και τους δασκάλους γιατί μας γνωστοποίησαν το πρόβλημα, να
ετοιμάσουμε κάποια δέματα με το συνεργείο των εθελοντών κυριών, τα οποία να μοιράσουμε σήμερα, ούτως ώστε και αυτά τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους να έχουν αυτή την χαρά, την πεπληρωμένη αυτές τις ημέρες. Έτσι λοιπόν, εκτός από τα ενοριακά φιλόπτωχα, που κάθε ενορία θα δώσει τα δικά της δέματα, φέτος και η Μητρόπολη σαν γραφείο ετοίμασε εδώ γύρω στα 80 με 100 δέματα για να πάρουν τα οικογένειες αυτές που το έχουν ανάγκη. Και θα ήθελα έτσι να ευχαριστήσω και τα σούπερ μάρκετ για την προσφορά τους και τους ανθρώπους που έδωσαν ο καθένας το δικό τους οβολό και αυτά θα καλυφθούν, να το ξέρετε, μέσα από τον Έρανο της Αγάπης, ο οποίος διενεργήθηκε. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που ο καθένας με την καρδιά του έδωσε ό,τι έδωσε και πολλές άλλες ανάγκες οι οποίες έτσι αυτές τις ημέρες προσπαθούμε να καλύψουμε. Μετά από εδώ, με ένα συνεργείο επίσης εθελοντών παιδιών από τα κατηχητικά και τις νεανικές συνάξεις, θα βρισκόμαστε στις φυλακές μας. Εκεί θα πάμε να πούμε τα κάλαντα, θα είμαι και εγώ μαζί τους. Ήδη τους προσφέραμε ένα πλυντήριο με καθαριστικά, γιατί υπάρχει ανάγκη, εκεί υπάρχουν συνάνθρωποι μας πολλοί. Πέρσι διαθέσαμε 3 πλυντήρια, φέτος υπάρχει ανάγκη για ακόμη ένα και για καθαριστικά. Ήδη βρίσκονται στη θέση τους, στις φυλακές μας, αλλά και επίσης και για το τραπέζι τους το Χριστουγεννιάτικο θα αποστείλουμε και τρόφιμα και οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν όλα αυτά εντάσσονται, όπως σας είπα, σε όλες αυτές τις προσπάθειες του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Μητροπόλεως μας και ευχαριστώ έτσι όλους τους ανθρώπους που συνδράμουν ως προς αυτό. Συνεχίστηκαν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής από τη ΔΚΕΠΑΚ του Δήμου Κομοτηνής με τα μικρά παιδιά των νηπιαγωγείων Κομοτηνής και του Κοσμίου να γιορτάζουν θεατρικά. Τα παιδιά του 1ου, 2ου, 8ου και 1ου του νηπιαγωγείου Κομοτηνής καθώς και του νηπιαγωγείου Κοσμίου γιόρτασαν θεατρικά στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής, όπου οι αγαπημένες Λαλού και Μαλού διασκέδασαν τα παιδιά της Κομοτηνής με πολλά εντυπωσιακά πρωτότυπα και κεφάτα παιχνίδια και διαγωνισμούς, θεατρικά σκετσάκια, τόκιον άνθρωπο και πολλές άλλες εκπλήξεις και δημιούργησαν μια μαγική ατμόσφαιρα. Υποσχέθηκαν μια γιορτή γεμάτη χορό και τραγούδια, γιορτή χαράς και αγνότητας με ανέμελες παιδικές φωνές και λαμπερά χαμόγελα. Πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνίας και Κομοτηνής με τίτλο «Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών». Η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνίας και Κομοτηνής παρουσίασε τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με τίτλο «Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών». Ο δραματοποιημένος λόγος, η υμνογραφία και η μουσική ζωντάνευσαν την αναζήτηση του προσώπου του Χριστού από τον προχριστιανικό κόσμο αλλά και από τον σύγχρονο άνθρωπο. Σκύμνος λέοντος Ιούδα, εκβλαστού, Ιέ μου ανέβης, αναπεσόν εκοιμήθης, ως λέον και ως σκύμνος, τι σε γερή αυτόν, ουκ εκλείψη άρχον εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ των μυρών αυτού, έως ανέλθει τα αποκείμενα αυτών και αυτός προσδοκία εθνών.
ένας καινούριος θεσμός ο οποίος δημιουργήθηκε και μια καινούρια προσπάθεια της Μητροπόλεως μας από τις νεανικές και κατηχητικές συνάξεις των νεονοριών μας, από τους ιεροψάλτες μας, από το ραδιόφωνο της Μητροπόλεως αλλά και από όλους τους συνεργάτες της Μητροπόλεως για να αποτελέσει ένα προμήνυμα αλλά και μια δυνατότητα προετοιμασίας μαζί με τις άλλες πνευματικές μας προετοιμασίες ούτως ώστε να φτάσουμε στην ημέρα και στην εορτή των Χριστουγέννων. Το κυρίαρχο βέβαια θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε και όπως καταλαβαίνετε, είναι ο ίδιος ο Χριστός, αυτός τον οποίον ανέμεναν οι άνθρωποι και αυτός ο οποίος έγινε η σωτηρία όλων ημών. Έτσι λοιπόν αυτή η μεγάλη εορτή της γεννήσεως του Χριστού έρχεται να πλημμυρίσει και πάλι με χαρά και με ελπίδα τους ανθρώπους και έρχεται να γίνει η πορεία μας για τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα, αναγεννημένα Χριστούγεννα, να μην απουσιάζει μέσα από αυτές τις εορτές το κυρίαρχο πρόσωπο της εορτής, δηλαδή ο Χριστός μας, και αυτός να γίνεται για πάντα, πάντα για μας η εκπλήρωση των προσδοκιών και των στόχων της ζωής ενός εκάστου. Για την εκδήλωση και την οργάνωση μίλησαν η Ελένη Μαργαρίτη Θεολόγος και η Έλσα Γιαλαντζή Φιλόλογος. Είναι η επίσημη εκδήλωση χριστουγεννιάτικη της Ιεράς Μητροπόλεως, Μαρονίας και Κομωτινής και έχει τίτλο «Ιησούς Χριστός, προσδοκία εθνών». Γιατί λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, προσδοκία εθνών? Οι προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη μιλάνε για έναν αναμενόμενο Μεσσία. Και στο βιβλίο της Γενέσεως, ο Ιακώβ, ο Πατριάρχης Ιακώβ, στο κύκνιο άσμα του, καλεί όλους τους γιους του και τους 12 και τους λέει τον τελευταίο του λόγο, μια προφητεία τον καθένα. Στον Ιούδα λοιπόν προφητεύει ότι από τη δικιά του τη φυλή, από τη δικιά του τη γενιά, θα προέλθει ο Μεσσίας του κόσμου και καταλήγει αυτή την προφητεία του ότι ο Μεσσίας θα είναι προσδοκία εθνών. Όχι δηλαδή μόνο ο αναμενόμενος Μεσσίας για το λαό Ισραήλ, αλλά για όλα τα έθνη. Από τότε λοιπόν μίλησαν αιώνες πριν, αυτό έγινε γύρω στον 18ο αιώνα π.Χ. Αιώνες πριν λοιπόν οι προφήτες προφητεύουν για τον ερχομό του Μεσσία. Και αυτά τα αποσπάσματα από τους προφήτες θα ακουστούν στη διάρκεια της εκδήλωσής μας. Θα ακουστούν επίσης αποσπάσματα από έργα πατέρων, όπως του Αγίου Γρηγορίου Νήσις και ένα σύγχρονο Σέρβου, πατέρα του Αγίου Νικολάου Βελμίροβιτς. Ψαλμοί από τους ψαλτάδες της Βυζαντινής χοροδίας και κλασική μουσική από δύο κοπέλες μουσικούς. Θέλουμε να δείξουμε και την προσδοκία στον κόσμο των εθνικών. Υπάρχουν σπέρματα της αλήθειας στον προχριστιανικό κόσμο της αρχαίας Ελλάδας, στους μεγάλους ποιητές, στον Εσχύλο. Οπότε θα έχουμε ένα απόσπασμα από τον Προμηθέα Δεσμότης, το οποίο φαίνεται αυτή η λαχτάρα και η αναζήτηση του αληθινού Θεού. Και παράλληλα θα έχουμε και μία έτσι πιο σύγχρονη, ας το πω, άποψη της αναζήτησης του προσώπου του Ιησού Χριστού με έναν έτσι δραματοποιημένο μονόλογο που θα εκφράζει όλη αυτή την αγωνία, είναι μια κραυγή αγωνίας του σημερινού ανθρώπου. Έτσι θα έλεγα λιτά. Και για τον Τέταρτο Μάγο. Για τον Τέταρτο Μάγο αυτό είναι η αναζήτηση από την πλευρά των Χαλδαίων πολυθεϊστών, ζωροαστρών κτλ, ζωροαστριστών, που και αυτοί όμως από τα σημάδια που είχαν και την παραδεδομένη σοφία να ζητούσαν και αυτοί. Και εδώ ένας δραματοποιημένος διάλογος. Το γυροκομείο Κομωτινής επισκέφθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας. Το τμήμα Κομωτικής του Δημόσιου ΙΕΚ Κομωτινής, όπου περιποιήθηκαν τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας λόγω των εορτών, για να τους δώσουν έτσι και μία νότα χαράς. Το τμήμα Κομωτικής του Δημοσίου ΙΕΚ Κομωτινής επισκέφθηκε το γυροκομείο Κομωτινής το μεσημέρι της Δευτέρας, όπου περιποιήθηκε τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας λόγω των εορτών, για να τους δώσουν μία νότα χαράς. Μαζευτήκαμε εδώ τα παιδιά του τμήματος της Κομωτικής, του Δημοσίου ΙΕΚ της Κομωτινής, για να περιποιηθούμε το άτομα της τρίτης ηλικίας έτσι αυτές τις μέρες, να προσφέρουμε λίγη χαρά και ό,τι άλλο μπορούμε. Θεωρώ ότι το έχουν ανάγκη και είναι χαρούμενοι. Φυσικά τη διευθύντρια του Δημόσιου ΙΕΚ, την κυρία Βούλα Νεστοράκη, που με την δικιά της βοήθεια καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το σκοπό σήμερα εδώ. Παιδιά ήρθαν ξανά και την Παρασκευή και προσφέρανε πάλι τις υπηρεσίες τους εδώ πέρα και σήμερα ερχόμαστε ακόμη μια φορά για να δώσουμε ό,τι άλλο μπορούμε. Να περάσουμε τώρα σε αθλητικές μας ειδήσεις. Ήττα του ΓΑΣ Κομωτινή με 93-81 από το Ανατόλια στο Χριστό Γυμναστήριο στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής της Β' Εθνικής Ανδρών του Μπάσκετ, σε έναν αγώνα που καθυστέρησε 20 λεπτά
λόγω έλλειψης γιατρού. Άλλη μία ήττα για το ΓΑΣ Κομωτίνη στο κλειστό γυμναστήριο με 93-81 από το Ανατόλια ημίχρονο 46-37 σε ένα παιχνίδι όπου δεν αρκούσε η προσπάθεια των παικτών του ΓΑΣ Κομωτίνη παρά τα προβλήματα τραυματισμών. Πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις. Τελικά ιτήθηκαν το παιχνίδι. Να σημειώσουμε ότι άρχισε με 20 λεπτά καθυστέρηση και δίνεψε να το χάσει ο ΓΑΣ Κομωτίνη στα χαρτιά επειδή έλειπε ο γιατρός του αγώνα. Τελικά βρέθηκε και έτσι άρχισε με καθυστέρηση ο συγκεκριμένος αγώνας. Διετήτευσαν οι κύριοι Γερακίνης Δημάδη στα 10 λεπτά αυτού του αγώνα, 21-26, 37-46 ημίχρονο, 54-72 και 81-93 το τελικό αποτέλεσμα. Οι συνθέσεις για το ΓΑΣ Κομωτίνη προπονητής Νεοκλής Λεμονίδης, Πανταζής στα ματέλος συμμετοχή, Διαμαντίδης 8 με 2 τρίποντα, Λεχούδης 16, Ντίνας 15 με 3 τρίποντα, Καλατζής 8, Μπεκρής 7, Μανάκας 11 και Χαλίλ Καδίρ 16 πόντους. Για το Ανατόλια προπονητής ο κ. Κυριακού, Καραμανόλη συμμετοχή, Παυλέας 6, Κουφός συμμετοχή, Τζουβάρας 11, Γαλανίδης 19 με 1 τρίποντο, Τριανταφυλλίδης 8 με 1 τρίποντο, Αρνίδης 10 με 2 τρίποντα, Μουτσιαράς 6, Σιώμος 10, Βεργίνης 7, Τόζιος 16 και Σταυρακίδης συμμετοχή. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτή την ώρα από την τηλεόραση του Art Channel Thrakis. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.